Έλληνα της πρώτης περιφέρειας του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση που είχε γίνει εδώ στο ποταμό, ένα από τα αιτήματα που έθεσε ο κόσμος ήταν ότι, κύριε υποψήφι, το συνηθισμένο που κάνετε είναι, αφού εκλεγείτε, να εξαφανιζόσετε για μερικά χρόνια και να πρόσθεσε σε προεκλογικές περιόδους. Τότε οι υποψήφοι δήλωσαν ότι όποιος εκλεγεί από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα χαθεί, θα μπορέσει να έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η υπόσχεση αυτή ευτυχώς στηρείται. Η Ελένη Σταματάκη βρίσκεται εδώ. Είναι η βουλευτήνα της πρώτης περιφέρειας μαζί με τον Θοδωρή τον Τρίτσα και τον Στάθη τον Λεωτσάκο, η οποία έχει αυτή τη στιγμή το ελαφρύτερο πρόγραμμα, διότι ο Τρίτσας, όπως γνωρίζετε, είναι υπουργός προτείνης ναυτιλίας. Ο Στάθης ο Λεωτσάκος έχει καθήκοντα κεντρικά στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι το βάρος πλέον της παρουσίας στα τοπικά προβλήματα και της ακρόασης των ετοιμάτων των διηγηρίων πέφτει στους ώμους της Ελένης της Σταματάκη. Οι 48ωροι παραμονή της στο νησί θα έχει σαν στόχο να βρεθεί στις δημόσιες υπηρεσίες, λιμεναρχείο, αστυνομία, αρχαιολογική υπηρεσία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Δήμο των Κιθήρων, να επισκεφτεί κατά το δυνατόν περισσότερα σχολεία, ούτως ώστε να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα για τα προβλήματα που υπάρχουν και για τις πιθανολογούμενες λύσεις. Η υπεύθυνη αυτών των υπηρεσιών, όπως και του νοσοκομείου, το οποίο ξέχασα, προφανώς θα παρουσιάσουν τα ζητήματα έτσι όπως έχουν και θα επιδιώξει η βουλευτήνα από κοινού με τις υπηρεσίες να βρει κάποιες λύσεις στα προβλήματα που είναι οξυμένα. Δεν θα επεκταθώ σαν παρουσιαστής στα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής κοινής ή στα τοπικά. Θα δώσω το λόγο στην βουλευτήνα να κάνει μια παρουσίαση των εξελίξεων σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζεται στον χώρο αυτών της αριστεράς, το μικρόφωνο είναι ελεύθερο για όλους να εκφράσουν προβληματισμό, κριτική, αντιθέσεις, επιφυλάξεις ή ό,τι άλλο νομίζετε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και δίνω το μικρόφωνο στην Ελένη Σταματάκη. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και σε όλες. Πραγματικά ήθελα να αρχίσω και να επισημάνω πως ο χώρος αυτός που είχατε και την προηγούμενη φορά είναι πραγματικά πάρα πολύ φιλόξενος και πάρα πολύ ζωντανός. Είναι από τους λίγους χώρους στην Ελλάδα όπου γίνονται τέτοιου είδους συναντήσεις, δηλαδή πίνετε καφέ, κουβεντιάστε, τα παιδάκια παίζουν και είναι μία πολύ χαρούμενη νότα. Και παράλληλα μπορεί να γίνεται και μία πολιτική κουβέντα. Άρα λοιπόν είναι πολύ ευχάριστος ο χώρος και προδιαθέτει σε πολύ καλή συζήτηση. Εγώ ήθελα να επαναλάβω αυτό που σας είπε και ο Μάνος. Εμείς δώσαμε μία υπόσχεση προεκλογικά ότι δεν θα χαθούμε. Θα είμαστε και την άλλη μέρα των εκλογών δίπλα στους πολίτες, θα ακούμε τους πολίτες και μαζί με τους πολίτες θα προσπαθήσουμε να λύσουμε προβλήματα. Άρα λοιπόν τηρούμε αυτή την υπόσχεσή μας. Είμαι σήμερα εγώ εδώ, δεν μπορούσαμε να έρθουν οι υπόλοιποι, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό έχει ξεκινήσει και το έχουμε κάνει και στα υπόλοιπα νησιά που ανήκουν στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, στην Έλληνα, στο Αγίστρι, στις Πέτσες, στην Ήδρα και τώρα είμαστε εδώ μαζί σας. Λίγο χρόνο θα μείνω, αλλά ελπίζω ότι θα είναι επικοδομητικό ώστε μπορέσω να συναντήσω όλους τους φορείς της πόλης, να κουβεντιάσουμε, να ακούσουμε τα προβλήματα και να μπορέσουμε να βρούμε από κοινού λύσεις. Φίλες και φίλοι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι ένα τρίμηνο πάρα πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων. Είναι καθημερινές οι διαπραγματεύσεις γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Έχουμε πει πως πέρα από την τρόικα του εξωτερικού έχουμε και την τρόικα του εσωτερικού όπου δεν μπορεί, δεν μας αφήνει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας. Οι διαπραγματεύσεις είναι καθημερινές.
τις ξέρουν και τις ακούνται. Όμως ακούνται μία πλευρά, μία πλευρά και όχι την πλευρά της αλήθειας. Είναι μία κατευθυνόμενη ενημέρωση και πληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου σκόπιμα πάρα πολλά πράγματα κρύβονται και δεν λέγονται με το όνομά τους. Αυτή είναι η τρόικα του εσωτερικού, που λέμε εμείς, και προσπαθούμε αυτή να την ανατρέψουμε. Προσπαθούμε να την ανατρέψουμε με τις περιοδίες που κάνουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογικές τους περιφέρειες, αλλά και με ένα κεντρικό πολιτικό λόγο που φέρει ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε πως οι καθημερινές είναι οι διαπραγματεύσεις. Ξέρετε πως εμείς έχουμε βάλει, με βάση το πρόγραμμά μας, έχουμε τις κόκκινες γραμμές που τις λέμε. Πέρα από αυτές δεν κάνουμε καθόλου πίσω. Οι κόκκινες αυτές γραμμές έχουν να κάνουν με τις συντάξεις, έχουν να κάνουν με τους μισθούς, πράγματα δηλαδή που για μας, με τις εργασιακές σχέσεις, πράγματα που για μας είναι αδιαπραγμάτευτα. Από αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε καθόλου πίσω, γιατί δεν θα μπορέσει η ελληνική κοινωνία να αντέξει άλλη πίεση. Και η πίεση που έχουμε δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια με τις μνημονιακές πολιτικές, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ άγρια και έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο στα όρια της φτώχειας. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε, να διαπραγματευόμαστε και να ενημερώνουμε τον κόσμο και να είμαστε μαζί με τον κόσμο και να τον έχουμε μαζί μας. Και σας υποσχόμαστε ότι όποια απόφαση και αν πάρουμε δεν θα είναι μονομερής, δηλαδή δεν θα είναι δικιά μας απόφαση, αλλά θα την έχουμε κοινοποιήσει στον κόσμο, θα την έχουμε κουβεντιάσει μαζί και όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτό το τρίμηνο κακώς ενημερώνουν και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομοθετεί και δεν έχει κάνει έργο και τι κάνετε και τι δεν προχωράτε κάποια πράγματα. Θέλω να σας πω ότι αυτές τους τρεις μήνες έχουμε νομοθετήσει καταρχήν το πρώτο νομοσχέδιο που φέραμε για ψήφιση στη Βουλή. Ήταν το νομοσχέδιο που είχε να κάνει με την ανθρωπιστική κρίση, έτσι εμείς το ονομάζαμε, γιατί πραγματικά ήρθε να βοηθήσει πάρα πολλά νοικοκυριά που ήταν στα όρια της φτώχειας. Αν λοιπόν έχουμε το νομοσχέδιο αυτό με τη δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, την επιδότηση του ενοικίου και το επισυντηρητικό πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα πρέπει να σας πω ότι άρχισε και λειτουργεί. Μπορείτε δηλαδή μέσω των ΚΕΠ, όσοι και όσες ή όσους ξέρετε ότι έχουν αυτά τα είδους τα προβλήματα, να απευθύνονται στα ΚΕΠ τα τοπικά και να μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά πιστεύουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και έτσι λοιπόν το ενισχύουμε πάρα πολύ. Το δεύτερο νομοσχέδιο που πέρασε από την Βουλή ήταν αυτό που τακτοποιεί τα κόκκινα δάνεια με τις 100 δόσεις. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς επαγγελματίες και μαζί με αυτό εντάξαμε στο νομοσχέδιο την δωρεάν και την περίθαλψη όσων δεν έχουν αίσθημα, δεν είναι τακτοποιημένοι, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία, τις οποίες καταργήσαμε και αυτά τα 5 ευρώ που ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν οι πολίτες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι δηλαδή αμήνυο το ποσό, το 5 ευρώ, γιατί για κάποιον που δεν έχει, για νοικοκυριά που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο, καταλαβαίνω ότι και τα 5 ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορεί να βοηθήσουν σε άλλα πράγματα. Το τρίτο νομοσχέδιο ήταν αυτό που αποκαθιστά τις αδικίες που γίνανε σε βάρος των εργαζομένων και ξέρετε ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι και ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα βρεθήκαν από τη μία μέρα στην άλλη
εκτός δουλειάς. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την ελληνική κοινωνία. Άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει τον τρόπο της ζωής τους, είχαν την καθημερινότητά τους τακτοποιημένη, ξαφνικά βρεθήκανε χωρίς δουλειά. Ήταν καθαρίστριες, ήταν οι σχολικοί φύλακες, μια πολύ μεγάλη κατηγορία καθηγητών εργαζομένων στα τεχνικά λύκεια, στα νοσοκομεία, στους δήμους. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό αποκαθιστούμε τις εργασιακές σχέσεις. Γίνεται, υπάρχει μια ισορροπία στην ελληνική κοινωνία και επίσης ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Αυτό που έγινε με τη δημόσια τηλεόραση ήταν ένα πολύ σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία. Δεν είχε γίνει μόνο οι κατακτητές Γερμανοί όταν μπήκανε στην Αθήνα, φημώσανε την δημόσια ραδιοφωνία, δεν είχε ξαναγίνει. Ξαφνικά, μέσα σε μία μέρα, σε ένα βράδυ, σε ώρες, από τη στιγμή που το αναγγείλανε, έπεσε το μαύρο στην ελληνική τηλεόραση, φημώθηκε η ελευθερία του τύπου. Άρα λοιπόν και η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης είναι μέσα στα μέτρα που προασπίζουν τη δημοκρατία και αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό. Νομοθετήσαμε το νομοσχέδιο για το σοφρονιστικό σύστημα. Εκεί μας κατηγορήσανε, μας είπαν ότι κάνουμε ένα νομοσχέδιο και μια φωτογράφηση, αν θέλετε, για να, έτσι το ονομάσαμε, για να βγάλουμε τον ξηρό. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματικότητα, αυτό ήταν η παραπληροφόρηση. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν βρεθεί στις φυλακές για χρέη στο δημόσιο, για χρήστες ναρκωτικών όπου η φυλακή δεν τους βοηθάει για την ανεξάρτηση. Άρα λοιπόν, παράλληλα με αυτό το νομοσχέδιο, νομοθετήσαμε και κέντρα ανεξάρτησης και κέντρα δηλαδή όπου θα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά να μπορούν να αποθεραπευτούν, γιατί η φυλακή δεν τους αποθεραπεύει. Υπάρχει παλιότερα κερατόκητα πλουσιότητα όπου ανοίγει μία φυλακή, κλείνει ένα σχολείο και το αντίθετο, όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μία φυλακή. Εμείς λοιπόν θέλουμε να εντάξουμε τον κόσμο όλο αυτό με διαφορετικούς όρους στην κοινωνία και από εκεί και πέρα ακολουθούν ένα σωρό ακόμα και κάποια άλλα νομοσχέδια. Άρα λοιπόν και νομοθετικό έργο παράγουμε αυτή τη στιγμή και διαπραγματευόμαστε όπως σας είπα στην αρχή. Παράλληλα όμως προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις τοπικές κοινωνίες, να εντοπίσουμε τα προβλήματα όπου δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε και προσπαθούμε να λύνουμε και αυτά τα προβλήματα. Ξέρω ότι εδώ στο νησί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό της ακτοβιοίας, όπου πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο, πολύ σύνθετο πρόβλημα. Το έχουμε κουβεντιάσει και το έχετε κουβεντιάσει και εσείς ήδη πάρα πολλές φορές με τον Θοδωρή Πεδρίτσα. Είναι τώρα υπουργός Εκτροπής Ναυτιλίας. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο υπουργείο με πάρα πολλά συμφέροντα. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτό το κρατικό μηχανισμό που διοικείται 70 χρόνια τώρα από πολιτικές δυνάμεις που είναι σε μια άλλη λογική από αυτή τη δική μας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αγκυλώσεις και πράγματα που πρέπει με δημόσια διαβούλευση να λυθούν. Άρα λοιπόν ο στόχος μας είναι οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει να το διαβουλευόμαστε, να το κουβεντιάζουμε με τον κόσμο και μαζί να βρίσκουμε λύσεις. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε όλους τους φορείς, όσους νομίζω προλάβουμε να επισκεφτούμε πάρα πολλούς,
να καταγράψουμε. Δεν θέλω να κάνω μία συζήτηση και να μπορέσω να απαντήσω και εγώ, αλλά και τα άλλα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή σας σε προβλήματα και σε ερωτήσουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η συζήτηση όπως αντιλαμβάνεστε είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει να παρέμβει είναι ευπρόσδεκτος. Και ερώτηση και τοποθέτηση ό,τι θέλετε να αναφέρετε. Η Μαρία η Γαλάνη έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ξέρω πότε θα σταματήσει η ανομία που υπάρχει σε αυτό τον τόπο. Εννοώ τον τόπο, εδώ, το δικό μας, που μένουμε. Πότε θα σταματήσουν οι εκφοβισμοί, πότε θα σταματήσουν οι εκβιασμοί σε απλούς πολίτες των Κηφίρων, που το μόνο τους αμάρτημα είναι να έχουν ένα σπίτι κληρονομικό σε φιλέτο στο διακόπτη Κηφίρων. Σε ένα κοτέτσι. Αλλά είναι ωραίο, είναι διατηρηταίο σπίτι. Και δίπλα μας κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο άνοιξε το 2004 με περιοριστικούς όρους, ότι εάν ενοχλούνται οι περιοίκοι από οποιαδήποτε όχληση θα του το κλείσουν, όχι μόνο δεν του το κλείσανε, πήρε ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος στην ΗΠΑ Κηφίρων, μας έκανε αγωγή και μας ζητάει 100.000 ευρώ ότι του διώχναμε τους πελάτες από τα παράνομα τραπεζαποθήματα στην Αιγιαλίκη Γαζόν, που απαγορεύεται και που η αστυνομία έκλεινε τα μάτια και όποτε τους ειδοποιούσαμε, άλλοτε ερχόντουσαν και άλλοτε δεν ερχόντουσαν. Και ο κύριος αυτός με τα μέσα στο αεροδρόμιο μας απειλούσε ότι αν δεν μας αρέσει να σηκωθούμε να φύγουμε. Ο άντρας μου έφαγε όλη του τη ζωή μέσα στη θάλασσα. Ένας αγνός άνθρωπος που τον ξέρουν όλοι ποιος είναι. Και εγώ είμαι κόρη του Γιώργου του Μαλάνου, αγωνιστή της εθνικής αντίσταση και επικούντας που του βγάλανε τα δόντια αυγά μπροστά στις μασχάλες. Και δεν λέω ψέματα, γι' αυτό το λέω. Και μας έχουν κάνει ξένους στον τόπο μας. Ξένους, και είχαμε δικαστήριο. Και ο σύμβουλος στην αναπτυξιακή Κηφίρων, ο Σταμάτης Νόντας, ο οποίος έχει ενοικιαζόμενα στο διακόπτη Κηφίρων, ήρθε για ψευδομάρτυρας και είπε ότι ο άντρας μου είναι επικίνδυνος άνθρωπος και ότι είναι ψέματα. Ότι είχαν μουσική και ότι το διακόπτη είναι... Οι προσωπικές αναφορές... Το σπίτι μου είναι εδώ. Εδώ, κορίτσι μου, είναι το ηχείο. Μας απειλούν και μας εκβιάζουν και μας πήρε τηλέφωνο πριν από το δικαστήριο κύριος ο Λάζαρος Βέζος και μας έλεγε να μας ζητήσει συγγνώμη. Το λοιπόν, δε ονόματα. Θα κάνω άρση τηλεφωνικό απορρίτου. Δεν οδηγεί. Έσχος. Έσχος για αυτά που γίνονται και γίνονται και στη χώρα. Υπάρχουν παράνομα πάντα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά τα έχω ακούσει, τα οποία τα κρατάμε στη λειτουργία και υπάρχουν. Οι αναφορές σε απότες που δεν μπορούμε να αντικρούσουν με τις απόψεις σου δεν είναι ωφέλη. Τα είπανε στα δικαστήρια, εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, Μάνο. Κυρία Μαρία, εγώ καταλαβαίνω ότι έτσι μεταξύ σας, να σας πω κάτι. Εγώ μένω στο Πειραιά. Λοιπόν, τέτοια προβλήματα, όσο δεν καθορίζονται οι χρήσεις γης που λένε, δηλαδή να είναι οι χώροι κατοικίας, οι χώροι διασκέδασης, οι κοινωνικοί χώροι, όσο δηλαδή δεν υπάρχει μία χωροταξία που να τραβήσει όλα αυτά, είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πολύ καλό ήταν αυτό που κάνατε, να γιάσουν τα χέρια σας, να γιάσουν το στόμα, γιατί είναι γιανίτιδα. Η γιανίτιδα δεν ανήκει.
Σιγά σιγά κάποια πράγματα. Αλλά όσο δεν υπήρχαν χρήσει γη, ο καθένα και ο επαγγελματία θέλει να κάνει τη δουλειά του. Εδώ είναι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Όχι δίπλα από το μαξιλάρι, στα δύο μέτρα. Όχι στα δύο μέτρα, δίπλα από το μαξιλάρι. Είναι η κατοικία του, αλλά κυρίω για να λυθεί τελικά το. Δεν είναι ανάπτυξη, αυτή είναι καταστροφή. Είναι να οριστούν οι χρήσει γη και ελπίζω ότι κάποια στιγμή και αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Μακάρι, γιατί αυτό με την Αιγαλίτιδα ζώνη να είναι μια μικρή παραλία να την έχουν ρημάξει στο διακόπτη, είναι όλο γεμάτο από εδώ, από εκεί, από εδώ. Δεν την αφήνουν για τον κόσμο, για τον λαό. Πρέπει να πας να πληρώσεις για να κατήσεις. Όσο για εμάς που έχουμε τα σπίτια, εμείς πρέπει να το πουλώνουμε. Ο Δήμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει γίνει και παράνομη μεταβίβαση με μαϊμού άδεια. Τα γνωρίζει πολύ καλά ο Δήμος και κοφεύγει. Και η προηγούμενη και έγινε παράνομη μεταβίβαση από τον προηγούμενο αντιδήμαρχο και συνεχίζουν. Υπάρχουν χαρτιά στο Δήμο και όμως δεν κάνουν τίποτα. Ωραία. Υπάρχει άλλη παρέμβαση ή... Ναι, μια επιτροπή εφαρμογή χωρίς να παίρνω καμιά επιδότηση
κανένα βοήθημα. Πήγα να κάνω την διάθεση και πλήρωσα 62 ευρώ και θα πληρώνω 62 ευρώ ή 100 άτομα ανάλογα πόσα κομμάτια και πόσα δικαιολογικά καταθέτω για αυτή την υπόθεση. Και θα πάρω παιδιά γιατί λέει αυτή την εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η Μάρη ο Άγιος Σάλας με δύο άλλους Αγίους, τα Μαθήνες και βάλουν το μικροκαγγελτηθεί να τα πλήσει. Αυτό δεν είναι έμεσος τρόπος που το σώστε ο μικρός και μεσαίος αγρότης να φύγει από το χράγμα. Τρίτο θέμα και το σημαντικότερο. Κάνετε όντως, δεν θέλω να κουράσω, κάνετε όντως πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν, θα σου το πω, όσες σκληρές κανείτε διαπραγματεύσεις σας, το μόνο που μπορείτε να διαφοροποιήσετε είναι το πόσα αυγά θα δουν και πόσο μπέικον, γιατί υπάρχει ένα ανέκδοτο. Το γουρούνι και η κότα, η Ελλάδα το γουρούνι, η κότα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν ένα συνεταιρισμό. Το γουρούνι να βάλει το μπέικον και η κότα τα αυγά. Όποια συμφωνία και να κάνετε, θα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Και επειδή μιλάτε εξ ονόματι της Αλυκάρας, που την έχω υπηρετήσει από μικρά χρόνια, και την ευρωπαϊκή ακόμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν είναι να πάτε να συμβαστείτε με τρόπο που θα είναι εις βάρος του λαού, τουλάχιστον απαλύψτε από το τίτλο σας, το τίτλο Αλυκάρα. Λοιπόν, καταρχήν για τον Έφυγε και για την ΔΕΗ και εγώ ήμουν κάθε εβδομάδα έξω από την ΔΕΗ το καμπνείο και προσπαθούσα και παλεύα και πήγαμε και συνέδεα την ΔΕΗ ανθρώπων που την είχαν κόψει. Τώρα, οι εκατόδοσεις γίνανε γιατί εσείς πληρώσατε ή δεν πληρώσατε τον ΕΦΙΑ. Εγώ τον πλήρωσα, εσείς δεν τον πληρώσατε. Δεν θα ήταν μια αδικία για μένα που τον πλήρωσα να παράξουν μόνο εσάς. Οι υπόλοιποι δεν γινόντουσαν. Ήταν ένα χαράτσι που εμείς δεν το είχαμε επιβάλει. Ήταν ένα χαράτσι που οι μισοί Έλληνες και παραπάνω το είχαν πληρώσει. Άρα, εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε να επιστρέψουμε τα χρήματα σε αυτούς που το είχαν πληρώσει, ούτε να μεταζητήσουμε από αυτούς που δεν το είχαν. Είπαμε ότι όσοι δεν έχουν πληρώσει, διευκολύνουμε, κάνουμε τις εκατόδοσεις. Οι εκατόδοσεις δεν ήταν μόνο για τον ΕΦΙΑ, ήταν για οποιαδήποτε οφειλή είχαν οι άνθρωποι στα ταμεία τους, στους ασφαλιστικούς τους φορείς, στα πάντα. Και τον ΕΦΙΑ βέβαια, γιατί ήταν ένα πράγμα που δεν το είχαμε επιβάλει εμείς. Τώρα δεν το επιβάλλουμε εμείς καινούριο ΕΦΙΑ. Εμείς είπαμε ότι διαπραγματευόμαστε, το καταρχούμε τον ΕΦΙΑ, τον θεωρούμε παράνομο, όπως τον έβαλε και το Συμβούλιο της Επικρατείας και πάμε εκεί, μένουμε. Ούτε και εγώ τον πλήρωσα. Εγώ προσωπικά δεν τον πλήρωσα. Πήγα λοιπόν τώρα και μπήκα στις 100 δόσεις για να μπορέσω να τον πληρώσω. Γιατί και εγώ συνταξιούχος ήμουνα σαν και εσάς και εγώ μικροεπαγγελματίας ήμουνα σαν και εσάς. Δεν ήμουν. Εμείς είπαμε ότι η φορολογία που θα εφαρμόσουμε και προσπαθούμε να βρούμε το ή να την εφαρμόσουμε θα είναι να πληρώσουν αυτοί που έχουν και όχι αυτοί που δεν έχουν. Σε αυτό είμαστε συνεπείς και δεν έχουμε προχωρήσει τίποτα περισσότερο από ότι έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε μια συνέπεια. Από την άλλη, η διαπραγμάτευση, όπως είπα και στην αρχή, γίνεται σκληρά. Εμείς έχουμε βάλει τα κόκκινα όρια μας, πίσω από αυτά δεν κάνουμε πίσω. Αν είναι να κάνουμε πίσω, θα είναι ενημερωμένος ο ελληνικός λαός και μαζί θα αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και από εκεί και πέρα θα δείξει το πράγμα και αν μπορούμε να κάνουμε στο τρίτο μας την αριστερά ή όχι. Τώρα όμως,
δεν μπορούμε να το κάνουμε από το τρίπο μας. Είμαστε αριστερά. Και αυτό το κομμάτι της αριστεράς παλεύει να αλλάξει τα πράγματα. Άλλη παρέμβαση υπάρχει, να κάνω εγώ στράτο. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας ευχηθώ, παρόλο που εγώ δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, το λέω ανοιχτά, δεν έχω κανένα πρόβλημα και μπορώ να εξηγήσω και τους λόγους. Και θα τους καταλάβετε. Πρέπει όμως να ευχηθούμε όλοι μας, για τα παιδιά μας, για τους εαυτούς μας, πραγματικά να πετύχετε. Είναι δύσκολη η περίπτωση. Εκεί εγώ στο εξωτερικό κάποιες, λένε, τις δέχομαι. Δεν δέχομαι όμως κάποια πράγματα που έγιναν στο εσωτερικό. Και εξηγούμε. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω ποτέ ένα αριστερό κόμμα, όπως λέει ο κύριος Υπουργή, να επιλέξει στο ύπατο αξίωμα του συστήματος μας, του πολιτικού μας συστήματος, ένα πρόσωπο πολιτικό που είναι πέρα για πέρα διαβλητό και το ξέρουμε όλοι μας, τον κύριο Παυλόπουλο. Μιλάω για την περίπτωση του κύριου Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς έγινε καθυπόδειξη του Καραμαλή. Πρέπει λοιπόν να σας θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος υπουργός, επί της θητείας του μάλλον, η Ελλάδα έγινε, κατέστη ένα απέραντο διαφθορείο. Εάν διαφωνείτε, θα σας αναφέρω ορισμένες περιπτώσεις για να το τεκμηριώσω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, εγώ ένα δημοσίευμα στα νέα, στις αρχές του 2009 θα πρέπει να είχα διαβάσει, που έλεγε το εξής. Το 2004 η Ελλάδα στην παγκόσμια κλίμακα της διαφθοράς ήταν ή 40η θέση ή στην 42η. Και το 9, ξέρετε σε ποια θέση πήγαμε? Στη δεύτερη θέση, πίσω από την Κολομβία. Λοιπόν, να θυμίσω τις ιστορίες εδώ, να θυμίσω την αλλίωση του νόμου του Πεπονή που τον έκανε σουρωτήρι και έχουμε και τραυματικές εμπειρίες και από εδώ, από τα Κίδω. Έτσι, με τις περίφημες συνεντεύξεις, τις περίφημες ερωτήσεις, κάθε πότε εκκλησιάζεσαι, ποια ομάδα υποστηρίζεις, κάτι τέτοια ζητάγανε. 40 η μόρια η συνέντευξη, οι πολιτικοί φίλοι, τεράστια, έτσι. Να θυμίσω τις χιλιάδες παράνομες προσλήψεις που έγιναν στο δημόσιο. Μόνο στο Υπουργείο Πολιτισμού, όταν υπουργός πολιτισμού ήταν ο Σαμαράς. Όχι ο Σαμαράς, ο ίδιος ο Καραμαλής, στην αρχή μου στην δουλειά. Ο Καραμαλής. Έγιναν 4.000-4.500 προσλήψεις με πλαστά, πώς τα λένε, χαρτιά κλπ. Και τίτλους. Τι να θυμίσω, να θυμίσω τους κορυδαλούς που ανεμοκατεβαίνανε τα ελικόπτερα. Και εκείνοι ελευθέρωσαν την ιδέα τους κορυδαλούς. Την Αθήνα που και εγώ ήταν. Να θυμίσω την περίπτωση του Κοραντή με τον βλαστό. Όλα τα έχουμε ξεχάσει τώρα. Ακούσατε τους διαλόγους που μέσα από τους διαλόγους φαινόταν του βλαστού ότι συνομιλούσε με το μισό υπουργικό συμβούλιο του Καραμαλή και τον έδιωξε τον Κοραντή. Και βέβαια και φόραζε μέσα από τη φυλακή ο βλαστός να ακουστούν όλοι οι διάλογοι. Φανταστείτε και ποιοι άλλοι ήταν. Τι ήταν αυτό το βιβλίο. Δηλαδή έχω σημειώσει κάποια πράγματα. Έτσι. Τέλος πάντων. Θα πάω παρακάτω. Μπορούσε ο καθένας, θα θυμίζω και αυτό. Μπορούσε κάλλιστα και αυτό λειτουργήσε βέβαια όχι για μένα τον απλό πολίτη. Γι' αυτό που δεν έχει τίποτα, βοήθησε όμως τα βόρεια προάστια, θαυμάσια, με τις φορολογικές ενημερώσεις που έβαιναν τις πλαστές, έτσι, γιατί είχαμε πει, είχε διαλυθεί το σύμπαν, έτσι, και πήγαιναν και ξεφορτώθηκαν τις περιουσίες τους, με τον νόμο πάλι του Αντιδοσκούφη, με το 1% της γονικής παροχής που είχαν περάσει και όλα εκείνα τα ωραία. Τι θέλω να πω. Ότι
επιλέχθηκε σαν πρόεδρος Δημοκρατίας ένα πρόσωπο το οποίο ευθύνεται μαζί με τον κύριο Καραμαλή για πολύ μεγάλο ποσοστό για την κατάπια τη σημερινή. Και εγώ καταλαβαίνω τους βαρόνους των ΜΜΕ που με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τα 5,5 χρόνια του Καραμαλή. Έτσι. Και γι' αυτό δεν σας δικαιολογώ εσάς που έρχεστε συνεπίκουροι αυτών των βαρώνων και κάνετε το ίδιο πράγμα. Δεν είπατε ποτέ για τα 5,5 χρόνια του Καραμαλή. Κάθε. Έτσι. Τίποτα δεν είπατε. Ούτε για τα ομόλογα είπατε κουβέντα, ούτε για τα βατοπέδια, ούτε για εκείνο, ούτε για ΚΑΠΑΠΗ τα θυμόσαστε. Μια σειρά σκάνε, τι να πω, για Παυλίδες, για Βουσόπουλους, για Βουλγαράκηδες, τι να πρωτοφυνηθώ. Λοιπόν, απολύτως τίποτα. Και εγώ θεωρώ ότι γίνεται μια συντηρητή προσπάθεια να εξαγνίσετε και να έχετε αυτή την περίοδο, η οποία θεωρώ ότι είναι από τις καταστρεπτικότερες της ιστορίας της Ελλάδας. Έτσι. Και πάμε να πλαστογραφίσουμε την ιστορία μας, την οποία τη ζήσαμε. Αν είναι δυνατόν να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Πώς θα γίνει. Και κάνατε μια σωστή επισήμανση ότι το κράτος πραγματικά είναι δομημένο όπως είναι δομημένο. Ναι, αλλά είπατε τη μισή αλήθεια. Διότι το κράτος αυτό είναι κατ' ουσία το κράτος της δεξιάς. Το σύστημα της δεξιάς είναι το σύστημα Καραμαλή κατ' ουσία. Έτσι. Αυτός έχει τους θύλακες εξουσίας που στη δημόσια διοίκηση, στο στρατό, στην αστυνομία κλπ. Κλπ. Έτσι. Γιατί να έρθετε αντιμέτωποι με αυτό το κράτος, εσείς προσπαθείτε να τον εξαρνήσετε. Είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα, πιστεύω, για ένα δημοκρατικό άνθρωπο, το να παίρνετε ανθρώπους που καθαρίσανε δουλειές του Καραμαλή, όπως τον Παπαγγελόπουλο. Νομίζω έχετε κάποιο υφυπουργό Παπαγγελόπουλο, ο οποίος ήταν δικαστικός και ο οποίος είχε αναλάβει κάτι λύσεις να ξεκαθαρίσει. Μεταξύ αυτών και την περίπτωση της Φόνταπας, της υποκλοπές. Έτσι. Αυτά δεν είναι σωστά. Δεν είναι καλά μηνύματα και σωστά πράγματα. Θέλω να αναφερθείτε σε δύο πράγματα που έχουν σχέση με την διάβια, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάποια παρέμβαση έγινε. Εάν έγινε η διάβια, έγινε παρέμβαση για να γίνει κάτι καλύτερο, εγώ να το δεχτώ. Αλλά να γίνει κάτι λιγότερο, αυτό δεν το δέχω. Ένα αυτό. Και δεύτερο, κάπου πήρα χαμπάρι να το πω έτσι, ότι κάτι έχει γίνει και με τους αιρετούς των Δήμους και στις κοινότητες. Ότι κάτι πάει να γίνει, κάποια απαλλαγή εκεί από κατηγορίες και τέτοια πράγματα. Και εκεί θεωρώ, δεν ξέρω τι έχει γίνει, εσείς θα μας ενημερώσετε τι έχει ψηφιστεί και με τι παρανομίες σχετίζεται. Γιατί έχουμε κακές εμπειρίες από αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Δήμοι, αυτοί εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, εγώ αφήστε με, είμαι απόμαχος, λοιπόν, ξέρουμε ότι τα μεγαλύτερα διαφθορία ήταν οι Δήμοι. Πολλές φορές πιο διεφθαρμένοι και από την κεντρική κυβέρνηση. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω απάντηση για την περίπτωση του Καραμαλή. Πώς το λένε, Παυλόπουλο. Ο Παυλόπουλο να μην ξεβεί και από την άλλη λέξη. Λοιπόν, και το Παυλόπουλο. Και θέλω και εσύ για την διάβγεια και για τους αιρετούς. Συγγνώμη για την ένταση, έτσι, με φορτισμένος. Έχουμε τραβήξει πολλά, έχουμε προδοθεί. Καλά κάνετε και το ανεβάστε λίγο το χώρο, το θερμόμετρο. Μιλάτε και ανεβάστε και λίγο το χώρο. Τώρα μου ζητάτε να απολογηθώ εγώ για τα 100 χρόνια που μας κυβέρνησε οι δυνάμεις της δεξιάς
και του Μπαζόκ και του καπιταλισμού και όλο αυτό που συζητάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος πια κατάλαβε τι συνέβαινε, ο κόσμος τους τιμώρησε, τους έστειλε στο περιθώριο και νομίζω ότι θα τους στείλει εγώ περισσότερο και εμείς θα προσπαθήσουμε όλα αυτά τα στραβά που γινόντουσαν που έχουν γίνει μέχρι τα τώρα να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Δεν μου απαντάτε σε αυτό που θα δούμε. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω τώρα. Να κάνω κριτική για το ανώτατο άρχοντα, το πολιτιακό άρχοντα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να απολογηθώ και για όλα τα στραβά που έχουν γίνει όλα αυτά τα. Μπορείτε όμως να μην τα καθαγιάζετε. Όχι, όχι. Προσπαθήσω να τα καταλάβω. Για να μπορώ να αποφεύγω. Να σηκωθώ γιατί θέλω να βλέπω το φίλο μου. Όχι, θέλω για τη διάρκεια και για το. Δεν τελειώσαμε. Και για τους ελεγχούς. Ξέρετε ότι η διάρκεια ήταν και αυτό ένας θεσμός που έγινε για να κρύψει πράγματα. Γι' αυτό καταργήθηκε αυτή τη στιγμή. Όμως, πολύ σύντομα. Τι καταργούσε η διάρκεια. Πολύ σύντομα θα έρθει καινούργιο νομοσχέδιο όπου θα περιλαμβάνει, θα είναι για τη δημόσια διοίκηση, για την αυτοδιοίκηση, για τους δήμους γενικότερα, όπου εκεί θα δείτε πραγματικά τη διαφορά που έχουμε εμείς και τον τρόπο της διαφορετικής σκέψης που έχουμε εμείς σε σχέση με τη διάρκεια. Διότι αυτό δεν ήταν διάρκεια. Αυτό ήταν, έγινε, για να κρυφτούν πάρα πολλά πράγματα και όταν άνοιξε η διάβγεια βγήκαν όλα αυτά που δηλαδή η παρέμβαση που κάνατε τώρα ήταν για να γίνει η διάβγεια πιο διάβγεια ή για να καταργήσουμε μέρος τη διάβγεια. Στρατό, εξακολουθείς να διαβάζεις τα νέα προφανώς. Όχι. Σου συστήνω να διαβάζεις κάτι σε εφημερίδες. Θα σου μιλήσω με αυτή. Υπάρχει ανακοίνωση του γραφείου του Τσίπρα για το συγκεκριμένο ζήτημα της διάβγειας, η οποία ξεκαθαρίζει απλώς τα πράγματα και λέει ότι παρακαλούμε απλώς διαβάστε την τροπολογία. Η τροπολογία αφορά ένα αίτημα. Εγώ ρώτησα την τροπολογία, τι αντίθετα. Λοιπόν, η τροπολογία αφορά ένα αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά τις αναρτήσεις της διάβγειας στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι αναρτήσεις της διάβγειας στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους προκαλούσαν προβλήματα στην ομαλή εκταμείευση χρημάτων προς δικαιούχους, οι οποίοι νόμιμα έπρεπε να πάρουν. Έδωσε προθεσμία για την ανάρτηση της 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους να γίνεται μέχρι τη 31 Ιανουαρίου του επόμενου. Τίποτα άλλο δεν έχει αλλάξει. Τίποτα άλλο. Βγαίνει την ανακοίνωση από το γραφείο του Μάξιμου για να κλείσει αυτή η υπόθεση. Ναι. Δεν υπάρχει. Αν είναι δυνατό. Το δέχομαι. Απόλυτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό λοιπόν. Για τους αρετούς. Για τους αρετούς εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Αν έχει η κυρία Σταματάκη να στείλει. Ούτε και εγώ έχω κάποια επίσημη ενημέρωση για τους αρετούς. Επάντως το νομοσχέδιο τώρα που. Δεν είμαστε σε αυτό. Πρέπει να. Με το Μάνιο τα συζητάνε. Ναι, δεν υπάρχει. Ότι μπορεί να υπάρχει κάτι για τους αρετούς. Δεν έχω δηλαδή κάτι. Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Ναι. Εγώ ήθελα να δώσω μια απάντηση στον φίλο του Στράτου και προς όλους όσους παρακολουθούν εδώ τη συζήτηση. Έτσι, η αγωνία των ανθρώπων, όχι μόνο των κυθυρίων, όλου του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή, έγκυται σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση. Ξέρουμε όλοι ότι είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό και θα ήθελα τουλάχιστον από αυτή τη συζήτηση να συζητάγαμε αυτά. Τώρα, εάν θέλετε να συζητήσουμε για το παρελθόν του Προκόπη του Παυλόπουλου, πολλά μπορούμε να πούμε. Υπάρχει ένα πολιτιακό κατεστημένο, αφότου έφυγε ο βασιλιάς, ξέρω εγώ, η βασιλευόμενη δημοκρατία και καταστάθηκε η προεδρική δημοκρατία, έτσι, υπήρξαν ένα σωρό κυβερνήσεων, μια σειρά κυβερνήσεων, Πασό και Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες υποβάθμισαν αυτό το ρόλο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον έχουν γλάστρα, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μια πατρίδα, η οποία βρίσκεται με τη θηλιά στο λαιμό. Έτσι, εάν θα ασχοληθούμε με τον παρελθόν του Παυλόπουλου, ευχαρίστω να το συζητήσουμε.
Ο Παυλόπουλος λοιπόν τι αντιπροσωπεύει? Αυτή η κυβέρνηση, σαν κυβέρνηση της αριστεράς, πολιτικά, θα μπορούσε... Πώς εσείς δεχτήκατε έναν τέτοιο πολιτικό... Θα σου το πω, αν μου αφήσει να σου απαντήσω θα σου το πω. Θα σου το πω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μέχρι πρότινος, όλος ο κόσμος πίστευε ότι θα βγει η αριστερά, θα βγουν οι κομμουνιστές και θα μας πάρουν το σπίτι. Έπρεπε λοιπόν να εφαρμοστεί μια πολιτική που να δείχνει ανοίγματα, μια εθνική ομοψυχία. Στα πλαίσια αυτής της ομοψυχίας, εξελέγει ο Παυλόπουλος. Λοιπόν, να θα ήθελα λοιπόν... Μου επιτρέπετε έχουμε... να είναι λίγο ζωντανός ο διάλογος. Εγώ θέλω να... Εγώ το δέχομαι. Η απάντηση που μου δίνει δεν ξέρω αν είναι πιστική. Να σου πω γιατί. Έτσι, μέσα στο πάθος του από κανέναν δεν βγαίνει. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να καταφύγει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Δεξιός, αλλά να έχει δική πρόσταση. Να υπάρχει ένα σωρό κόσμο, ο οποίο είναι και στην κυβέρνηση. Είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η Θεοδόρα η Τσάκρη, α πούμε, ψήφισε μνημονιακού νόμου. Αυτό πρέπει να την καταδικάσει, α πούμε. Για παράδειγμα, έτσι, αναφέρομαι σε θα μου εξισώσει την περίπτωση της... Και ο Κουρουμπλής, ας πούμε, ήταν στο Πασό. Τι θα πρέπει να το καταδικάσουμε? Ψήφισε νομοσχέδια, το συνήθιξε. Είναι το ίδιο πράγμα. Η περίπτωση της Ζάγκρη με τον Πανθρώπου είναι η ίδια περίπτωση. Σου θέλω το ερώτημα. Ο Κουρουμπλής, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Πασό. Ψήφισε νομοσχέδια, ήταν στο κεντρικό συμβούλιο του συνήθεια. Δεν μου λέει. Άλλη διάσταση. Άμα δεν την καταλαβαίνεις. Να σας πω όμως κάτι. Τώρα δεν είναι αυτό το Κυριακό, αυτό που απασχολεί. Όχι, προσέξτε γιατί προηγουμένως είπατε για την πιστήμενα και το δέχομαι. Είπατε για την ίδιση διαφθαρμένη και το δέχομαι. Όλοι αυτοί λοιπόν που συνέβαλαν στο να είναι η δημόσια διοίκηση αυτή που είναι, να είναι τα δικαστήρια αυτά που είναι και τα ξέρουμε όλοι μας. Έχουν τεράστια αυτή ευθύνη τα δύο αυτά πρόσωπα. Δεν κατάλαβα γιατί τους δικαιώνετε, γιατί τους εξαγνίζετε. Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε. Πολιτικά. Μην λέμε ότι δεν πάντως σε μία. Υπήρχε ομοφωνία στην απόφαση για εκλογή του Προέδρου. Τίποτα, κανένα τώρα. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται με διαβούλευση. Δεν υπάρχει. Ομοφωνία υπήρχε στην ψήφιση του. Στην ψήφιση. Αλλά εγώ επανέρχομαι και λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το μείζον αυτό. Το μείζον είναι η διαπραγμάτευση που γίνεται. Όταν είπατε το πώς θα ξεφύγουμε από αυτή τη μέγεθη που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, που το έχει κάνει, έχει πολιτικοποιήσει το θέμα του κρέους, δεν το έχει περιορίσει, δεν το έχει αφήσει μόνο σε στενά οικονομικά πολιτικά πλαίσια. Το έχει φέρει, το έχει κάνει πολιτικό, έχει κάνει όλη την Ευρώπη, όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και όχι μόνο αυτή τη στιγμή να προσπαθούν να βρουν πολιτική λύση. Έχει κάνει μια ρογμή στο καπιταλιστικό σύστημα και αυτό είναι το μείζον, κατά την άποψή μου. Αυτό πρέπει να παλέψουμε, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, να είμαστε κοντά, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε αυτό. Αυτό είναι κατά την άποψή μας το κυρίαρχο. Να πω και κάτι επιπλέον. Συστήσατε την Επιτροπή Αλήθειας και ψάχνετε να δείτε πώς τα 300 δις έγιναν 320. Μετά από το 2000 τα προβλήματα του νησιού. Δύο λεπτά. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί έχουν περάσει. Εμένα με ενδιαφέρουν γιατί είναι και προβλήματα της χώρας. Λοιπόν, εντάξει. Και ξαναλέω, δεν θέλουμε να πλαστεύουμε την ιστορία. Και ξαναλέω, τα εκατό. Δεν υπάρχει. Εγώ βοηθάω, ξεκαθαρίσει. Δεν είμαι. Εγώ κάνω κριτική από αριστερά, δεν κάνω. Εντάξει, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, και δεν ψάχνουμε πώς τα 160, 170 έγιναν 300. Για πετε μου. Πώς χωράει στην λογική του απλού ανθρώπου να ψάχνουμε πώς θα δει. Γιατί η χώρα, πρέπει να τα πούμε και αυτά και τα ξέρετε πολύ καλά, η χώρα είναι χρεοκοπημένη από το 2007-2008. Να θυμίσω λοιπόν, εδώ να θυμηθούμε όλοι μας, ότι από το 2000 μέχρι και το 2005, το πρώτο χρόνο Καραμαλή, ο δημόσιος προϋπολογισμός έμπαινε 5 με 5,5 δις μέσα. Το 7-8 μπήκε 39 δις.
και το 8-9-59 δις. Έτσι, αυτά πουθενά, εντάξει, οι βαρώνοι τη δουλειά τους. Εμείς, τι θα κάνουμε. Θα τα φάμε αυτά, θα τα καταπιούμε. Πού πήγανε εκείνα τα 100 τόσα, τα 120, 130, 140 δις. Πού πήγανε, σε ποιες τσέπες πήγανε. Και ποιος θα απολογηθεί για αυτά. Για πες τελούμε. Ο Μαντέλης, όλοι αυτοί του Τσογατζόπουλου στην Ελληνική. Ναι, σύμφωνοι. Απ' τα άλλα, οι Λιάπηδες, οι Ρουσόπουλοι, οι Βουλγαράκηδες, οι Παθρίδηδες. Ναι, αυτούς που τους πάτε. Γιατί τους εξαγνίζετε. Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος, στα δικαστήρια τους πάτε. Ποιος πήγε στο δικαστήριο. Πήγαν τον Καραμανή, πού το πήγαν. Δεν κατάλαβα. Πού το πήγαν τον Καραμανή. Εγώ Εκφράστηκαν και κάποιες άλλες γνώμες. Να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, αυτό το κομμάτι της συζήτησης και να πάμε σε κάποιο άλλο πεδίο το οποίο θα μπορούσε ίσως να είναι πιο παραγωγικό πέραν αυτού. Θα καταλογιστούν οι ευθύνες και στις επιλογές τις σημερινές, όπως καταλογίστηκαν και στις επιλογές του παρελθόντος. Αυτό πιστεύω. Ενώ παραγωγικό πεδίο στη δική μου σκέψη, μια συζήτηση η οποία δεν θα αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά θα αναφέρεται στο μέλλον. Στο παρόν και στο μέλλον. Αυτό εννοώ παραγωγικό πεδίο. Δηλαδή, παραγωγικό πεδίο, σαφέστατα, είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν που αφορούν την πορεία αυτού του νησιού στα πλαίσια τη γενικότερη πορεία. Το νησί θα πάει καλά και θα πάει, αλλά πάει πολύ πιο καλά. Ναι, εάν. Α το κάνουμε έτσι, αν διάβολο θέλει, θα μπορεί να εκφράσει. Πρώτα απ' όλα γιατί παρέμεινε στον Τάλα στη θέση του και ειδικά μετά τα τελευταία που βγήκαν στην επιφάνεια. Δεύτερον, γιατί όταν, όπως είπατε πολύ σωστά, είχατε με την μεγάλη διαπραγμάτευση, τη σκληρή διαπραγμάτευση τη πρώτη ΕΕ, και ο λαός ήταν στο σύνταγμα, όσοι ήταν, ο Αλέξης ο Τσίπρας διάλεξε ω στενό του συνεργάτη τον αντικαταστάτη του Παλτάου, τον κύριο Σαγιάννη, ο οποίος είναι πίσω από τον Πόσκο, είναι πίσω από τον Κεφαλογιάννη, είναι πίσω από τον Παρπιτσιώτη, είναι πίσω από κάθε δεξιό και απλώς από τον πρώτο του Παρτάκου. Και τρίτον, το μεγάλο θέμα της ΕΡΤΕ, το οποίο θα με επιτρέψω να αναφερθώ αργότερα, αφού μου απαντήσει τη συμφωνία με τον Σκουνάκη και τον Σοδιάννη. Πώς μπορεί ένα αριστερός να διαλέγει για γενικό γραμματέα της κυβέρνησης τον κύριο Σαγιάννη. Είναι επιλογές. Δεν μπορώ να σας απολογηθώ, δηλαδή, να σας εξηγήσω μία λογική, μία λογική. Όταν ήσασταν ενάντια όμως στην εντυπωποίηση του όρου. Και τώρα είμαστε ενάντια στην εντυπωποίηση του όρου. Ο οποίος είναι πίσω από την κόσμη. Έκανε τη δουλειά του την εποχή εκείνη. Τώρα δεν είναι με την, λογική της Κόσκο και αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι εμείς τουλάχιστον οι Πειραιώτες έχουμε επαλέψει 15 χρόνια τώρα για το δημόσιο λιμάνι και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνελέσουμε και να το αφήσουμε το λιμάνι να πληθεί. Αυτό το έχουμε πει σε όλους τους τόμους, σαν Πειραιώτες βουλευτές, σαν Πειραιώτες κλιματικοί ήμασταν εκεί. Από εκεί και πέρα είναι κάποιες επιλογές στρατηγικές, οικονομικές. Ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα γιατί είναι επιλογή και του Σαγιάννη, του Στουρνάρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλα αυτά ξεκαθαρίζονται. Τώρα για την ΕΡΤ, δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Εμείς προτείσαμε να την ανοίξουμε. Καταλαβαίνω, υπάρχουν προβλήματα. Κατά την άποψή μου, η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή δεν ανοίγει. Και δεν είναι δική μου άποψη μόνο, είναι και των πολλών εργαζομένων της ΕΡΤ. Χρησιμοποιήσατε πρώτου στην ΕΡΤΟΠΕ που παραμείνανε πιστοί στον αγώνα, περνώντας όλοι οι υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από εκεί
και αυτή τη στιγμή τους εκτοπίζαμε. Δεύτερον, ο κύριος Παπάς ήταν για μένα ένας άλλος παξής που δέχτηκε στο γραφείο του και την προσωπία της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και αντιπροσωπεία της ΠΟΣΠΕΡ και αντιπροσωπεία των εργαζομένων κυρουσιογράφων. Και παρόλα αυτά, ενώ υπήρχαν έτοιμες προτάσεις, προτίμησε να κατεβάσει ένα νομοσχέδιο που αντί για ΝΕΡΕ το ονόμασε ΕΡΤΡΙΑ. Και δεν γίνεται καμία άλλη αλλαγή. Αντί από τις 25 Ιανουαρίου, η πρώτη κίνηση που να έκανε η κυβέρνηση ήταν να ανοίξει την ΕΡΤΕ, το μόνο που έκανε είναι να παρελάβουν οι υποψήφοι, οι πλέον εκλεγμένοι βουλευτές και οι υπουργοί τους από τα ΜΕΚΑ, από το ΣΚΑΙ και από το κάθε κανάλι. Αυτή τη στιγμή παρελάβουν από την ΕΡΤΕ άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίσαν πριν τις 25 Ιανουαρίου. Και το μόνο που έχει γίνει είναι το ΜΕΚΑ να έχει γίνει ΕΡΤΕ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Σωματικά είναι η άποψή σας αυτή. Εγώ έχω διαφορετική άποψη. Έχω διαφορετική άποψη. Γιατί έγινε διαβούλευση και στην διαβούλευση. Όπως είπε και ο Παξής ότι έγινε προς διαβούλευση. Δεν έγινε διαβούλευση. Δεν έγινε διαβούλευση. Στην διαβούλευση εγώ συγκεκριθήκαν οι πάθησες. Οι προτάσεις που κατατεθήκανε τις πήρε πολύ σοβαρά υπόψη το νέο σχέδιο. Δύο χρόνια, προσωπική σας άποψη, αυτό δεν μπορώ να μου απαντήσω. Στην άποψή σας, δεν μπορώ να απαντήσω. Ξέρω, απέξω για να δεν έχει τις προτάσεις της κύριε υπόψη της καθόλου η κυβέρνηση, ειδικά ο κύριος Παπάς. Όπως έκανε και διαβούλευση και ο Παξής τότε με την ΕΡΤ, το ίδιο πράγμα. Ίδιες μέρες διαβούλευση έτσι. Στην άποψή σας δεκτή, σεβαστή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω όμως. Δηλαδή, στο διασύνδεσμο με μια σχολή, ξέρω ότι ασχολεί. Εγώ δεν το έχω το θέμα, αλλά όχι τόσο ζεστά όπω εσύ. Δεν θα γίνει η επαναπρόσθεση των απολυμμένων. Δεν φτάνει αυτό. Δεν περιμένουν, δεν φτάνει αυτό. Οι εργαζόμενοι, αυτοί που απολύθηκαν και που κράτησαν τον αγώνα δύο χρόνια ζωντανό που εκμεταλλεύτηκαν. Μα όχι του ξαναφέρνει πίσω. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι. Δεν είναι όλοι. Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι. Μπήκανε προχτές μέσα, μπήκανε προχτές μέσα, δεν ανοίξανε. Για 2 ώρες μέσα. Τους αφήσανε να βγουν. Για 2 ώρες μέσα. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη τώρα αυτό. Αυτό που κάνανε οι άλλοι. Βάλανε το μαύρο, εμείς δηλαδή το μαύρο αυτό να το κάνουμε άσπρο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Διαβάσατε την ανακοίνωση του ΣΕΚΤΡΙΑ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω μια και με αφορμή αυτό που μπροστά σας και με σαν Σοφία, μια γενικότερη παρέμβαση. Οι πολιτικές τις οποίες αρθρώνουν κυβερνήσεις δεν είναι άθροισμα των επιμέρους πολιτικών που αρθρώνουν κοινωνικά κινήματα, πολιτικά κινήματα, ομάδες ανθρώπων, όσο και αν είναι αγνά τα ελαττήρια αυτών που αρθρώνουν επιμέρους πολιτικές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ είμαι ριζικά αντίθετος με το άνοιγμα της παλιάς ΕΡΤ. Η παλιά ΕΡΤ ήταν και αυτή μου. Ένα τεράστιο κομμάτι υπαλλήλων ήταν αυτή που λέει ο Στράτος. Τους είχε βάλει ο Καραμανλής, ο Σιμίτης, ο Γεωργάκης, ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας. Συγγνώμη, γιατί... Δεν έγινε έτσι. Ναι. Αυτή που ήταν και ήταν αξιοκρατικά. Αυτή που ήταν και ήταν ακριβώς αυτοί που ήταν τα στελέχη που διορίζονταν την φορά και που αυτή τη στιγμή έχουν τον Ταγματάρχη. Λοιπόν, είναι ανορθολογική συζήτηση. Σου μιλάω πολύ σοβαρά, Σοφία. Είναι ανορθολογική συζήτηση. Εάν έχεις έναν οργανισμό με αρκετές χιλιάδες υπαλλήλους να παράγει ένα τηλεοπτικό προϊόν χαμηλής ποιότητας με την καθοδήγηση των υψηλόμισθων και των εκάστοτε κυβερνήσεων, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από μια κυβέρνηση όπως βγήκε τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Μην τρελαθούμε τελείως, παιδιά. Να υπάρχει μια λογική. Δεν είναι ο στόχος, δεν είναι αυτός ο οποίος λέγεται από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται το παρελθόν, το χρυσό παρελθόν του 9, του 7 και του 4. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει πεθάνει αυτός ο κόσμος. Εάν δεν το πάρουμε απόφαση, δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Το κριτήριο δεν είναι αυτό. Το κριτήριο είναι να φτιάξουμε ένα μηχανισμό κρατικό, δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, αν θέλετε, ο οποίος να κινείται με ρυθμούς του 21ου αιώνα. Ο Ταγματάρχης είναι ένας τεχνοκράτης, ο οποίος ήταν εκεί που ήταν, προσλαμβάνεται τώρα να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Εάν δεν κάνει.
εάν κάνει μια δουλειά η οποία δεν θα είναι αυτή την οποία πρέπει να κάνει, θα απολυθεί. Σαφέστατα, γιατί να μείνει στη θέση του. Με ανθρώπου του παρελθόντο είναι τη δουλειά, μάλλον. Ναι, σαφέστατα. Και εγώ, και εγώ από το παρελθόν έρχομαι. Δεν είναι έτσι. Ο Σταυματάρχη και ο Στουρνάρα και ο Παυλόπουλο είναι του παρελθόντο. Εντάξει. Υπάρχει το εξή. Θα μπορούσε να πει. Λοιπόν, υπάρχει η κριτική που θα λέει το εξή. Α, αυτοί εδώ που ήρθαν τώρα ξυλώνουν τους πάντες, δεν σέβονται τίποτα, προσπαθούν μόνοι τους να κάνουν τα πάντα με το επίπεδο των ανθρώπων που διαθέτουν. Δεν χρησιμοποιούν τίποτα από το παρελθόν. Αυτή είναι μία πλευρά, η οποία όμως έχει αρνητικά στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να κουβεντιάζουμε με αυτόν τον τρόπο, διότι τότε πραγματικά θα υπήρχε ένας άκρατος κομματισμός, τον οποίο θα επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από πάνω μέχρι κάτω στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι μία αποδεκτό για μένα. Όντα σε αυτό το χώρο. Η άλλη πλευρά είναι ότι παίρνει τον Παυλόπουλο από το παρελθόν, τον Ταγματάκη από το παρελθόν, δεν ξέρω ποιον άλλον από το παρελθόν, και προσπαθεί με τα παλιά υλικά να χτίσει κάτι καινούργιο. Επίσης έχει κινδύνους. Επίσης έχει κινδύνους. Προφανώς, εγώ το είπα στο Στράτο ελεύθερα. Εδώ η βουλευτήνα δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει, αλλά εγώ είμαι απλός πολίτης. Προφανώς υπήρχε, σαν αυτό που λέγεται σε εισαγωγικά διαβούλευση, υπήρχε συνεννόηση σε κάποιο επίπεδο όσον αφορά την εκλογή του ανώτατου πολιτικού άρχοντα. Προφανώς υπήρχε. Τώρα, πλάκες δεν είμαστε, ούτε ψέματα μπορούμε να λέμε. Τώρα, γιατί υπήρχε αυτό το κριτήριο Α, Β ή Γ, είναι σαφές ότι το οποίο είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε μετά από χρόνια. Και τα αρχεία της NASA ανοίγουν μετά από 20 χρόνια. Τι να κάνουμε, είναι η πραγματικότητα μιας έτσι. Μα να μην κρυβόμαστε. Είναι η πραγματικότητα μέσα στην οποία κινούνται κυβερνήσεις, κόμματα, στα πλαίσια μιας γενικότερης αντίληψης ότι κάνουν κάτι καλό. Μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν μια πατάτα ιστορία. Μπορεί να αποδειχθεί και όχι όμως. Όσον αφορά την ΕΡΤ, επανέρχομαι γιατί πραγματικά μένω στο ζήτημα της ποιότητας. Εγώ δεν έχω καμία απέτηση να επανέλθω την ΕΡΤ. Προσωπικά μιλάω έτσι. 4.000 υπάλληλοι στην ΕΡΤ για να παράγουν πάλι 2% θεματικότητα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, παιδιά. Του εύχομαι, του αγαπάω. Α μεταταχθούν σε μια θέση στην οποία μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά του. Σα μιλάω σαν μάνος. Είναι μια επιμέρους αντίληψη την οποία εκφράζει η ΕΡΤ Open. Έδωσε μια μάχη με μεγάλη. Έδωσε μια μάχη αυτή η ομάδα ανθρώπων εργαζομένων σκληρή και στα πλαίσια των αντιλήψεων που υπήρχαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ την εκμεταλλεύτηκε, αν θέλει ευθέως ή την υποστήριξε, την υλοποιεί την πολιτική του στο βαθμό που κρίνει σήμερα ότι πρέπει να την υλοποιήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, ας μην γελιόμαστε. Ο καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική οπτική για το ζήτημα της ομάδας ανθρώπων που απολύθηκαν από την ΕΡΤ και έκαναν αυτά που έκαναν. Μπορεί να υπάρχει διαφορετική οπτική, δεν πρέπει να σέβεσαι. Δεν είναι θέμα διαφορετικής οπτικής. Σαφώς. Το έχω επιτρέψει. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ 2 χρόνια με το ζήτημα. Μα το ξέρω και αυτό σου πάρα πολύ καλά και δεν πρόκειται ούτε για τους εργαζόμενους ούτε για κανέναν άλλο. Και η ποιότητα της ΕΡΤ, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μεταξύ μας, ότι ήταν πάρα πολύ υψηλή. Μπορούσε να ήταν υψηλότερη και πολύ περισσότερη ψηφία το ΜΕΚΑ και οποιοδήποτε άλλο κανάλι. Δεν ήταν έτσι. Εγώ έχω διαφορετική. Αυτού του εργαζόμενου όμω που έρχονται τώρα από τότε. Δεν μιλάω για του εργαζόμενου. Μιλάω ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τι προτάσει των εργαζόμενων προκειμένου η ΕΡΤ να γίνει ακόμα καλύτερη. Ο πατάς λέει ότι αξιοποίησε ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή το ότι η ΕΡΤ ας πούμε πλήρωνε 200.000 φουστάνι τη Βύση για την Eurovision, ας πούμε το κρίνεις θετικό, να γυρίσουμε σε αυτό, ας πούμε. Τώρα αν αυτό καταλάβετε από όλη την κουβέντα, αν αυτό καταλάβετε από όλη την κουβέντα, μα ενώ δεν κατάλαβα αυτό. Τι κατάλαβα. Αυτή ήταν η ΕΡΤ όμως. Δεν κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι ανοίγει η ΕΡΤ. Το αντιδημοκρατικό αυτό που έγινε αποκαθίσταται. Από εκεί και πέρα θα γίνουν βήματα. Θα γίνουν βήματα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Με τον Ταγματάρχη δεν θα γίνει κανένα. Δεν θα ανοίξει με τον Ταγματάρχη. Δεν θα ανοίξει με τον Ταγματάρχη. Κάτω από τον Ταγματάρχη, αν επιλεγεί. Και με τον αν επιλεγεί τελικά ο Ταγματάρχη. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, γι' αυτό σου λέω δεν έχει τελειώσει. Αν επιλεγεί ο Ταγματάρχης, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Λοιπόν, θα γίνουν και βήματα πίσω, βήματα μπροστά, θα γίνουν και μικρά λάθη, τα οποία προσπαθούμε να τα διορθώνουμε. Και την ΕΡΤΡΙΑ διαβάζουμε και την. Και την Αγία την Κυρίτση διαβάσαμε και την Ανατολική Αμαρτία έχω διαβάσει. Και τότε για τα Φιλίδη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Είναι
ένα πράγμα πάει και έρχεται. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα γιατί πραγματικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνάμεις και στον κρατικό μηχανισμό και πρέπει να τις στέκονται. Σου δημιουργούν πολλά προβλήματα. Δεν είναι εύκολα. Είναι σωστές παρατηρήσεις που κάνετε πραγματικά και ο κύριος έκανε πολύ σωστές παρατηρήσεις. Δεν τις υποτιμήσαμε, δεν τις ακούμε με πολύ σκεπτικισμό και εμείς και παρόμοιους προβληματισμούς μπορεί να τις έχουμε και εμείς μέσα μας. Λοιπόν, παρόμοιους προβληματισμούς τους έχουμε πάρα πολύ και εμείς μέσα μας. Είμαστε καθημερινά σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανασφάλεια, μια πολύ μεγάλη αγωνία. Αν τα κάνουμε σωστά πράγματα, αν έτσι πρέπει να γίνουν, αν είμαστε συνεπείς, χτυπιόμαστε κι εμείς μέσα μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Εγώ σας μιλάω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Χτυπιόμαστε καθημερινά μέσα μας και χτυπιόμαστε και την ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε και να σηκώσουμε το χέρι μας και να ψηφίσουμε. Και να μην ψηφίσουμε και τι προτάσεις βελτιωτικές θα κάνουμε ο καθένας και η καθημερινή μας στα διάφορα νομοσχέδια. Είναι μία καθημερινή δοκιμασία. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και εσείς υπομονή και εμείς υπομονή να μπορούμε να αυτός ο διάβλος επικοινωνίας να είναι συνεχώς ανοιχτός, να μπορούμε να επικοινωνούμε δηλαδή. Να πούμε, να διορθωνόμαστε και να κάνουμε και εμείς σιγά σιγά για να μπορέσουμε όλο αυτό το οικοδόμημα να το αλλάξουμε. Δεν είναι εύκολο. Είπε ο Μάριος, αν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ τη δεύτερη μέρα με το που οργίστηκε και καθερούσε όλο το κρατικό μηχανισμό, θα ήταν καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε εκδικητής με μια χατζάρα να πάρει κεφάλια να κάνει το δικό του κομματικό κράτος. Δεν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας κομματικό κράτος. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε άλλες σχέσεις εμπιστοσύνης και αυτό προσπαθούμε. Αυτό σας είπα από την αρχή ότι προσπαθούμε να κάνουμε. Εσείς έχετε ασχοληθεί με ένα τομέα της δημόσιας τηλεόρασης. Ξέρετε, για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι τελευταίο. Είναι τελευταίο. Εγώ όπως σας είπα ότι ήταν δημοκρατικό δικαίωμα. Μόνο οι Γερμανοί κλείσανε το ραδιόφωνο, το ελληνικό, εντάξει. Και ήρθε τώρα μια κυβέρνηση μνημονιακή να το κάνει αυτό. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να το ανοίξουμε με όλη την παθογένεια που κουβάλαγε, γιατί είχε παθογένεια. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είχε παθογένεια, ήταν ρουσφέτη, ήταν το μεγάλο φακοπότη, γινόντουσαν εκεί πέρα τα πάντα. Και τώρα είναι. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πούμε ποιος έφαγε πιο πολλά, ποιος έφαγε λίγα, ποιος έκανε χειρότερα, ποιος έκανε. Είπαμε, επαναπροσλαμβάνεται όλος ο κόσμος, μπαίνει μέσα και θα πούμε σε μια άλλη λογική αξιολόγησης να δούμε τι θα κάνουμε. Για να μπορούμε να τα αλλάξουμε, όταν το δεις στην πράξη να αρχίσει να αλλάζει και να λες, γιατί θα είναι ο κόσμος και θα λέει ότι αυτός που έχεις βάλει σε ειδήσεις ή ο ταγματάρχης και η ταγματάρχης, δεν θέλω να χρησιμοποιώ ονόματα τη συγγνώμη που το λέω. Δεν κάνει και εμείς θα το ακούμε και να το παίρνουμε πίσω και να πιέζουμε και εμείς αν θέλετε και την κυβέρνηση και οι βουλευτές. Έχουμε και αυτό το ρόλο να πιέζουμε και την κυβέρνησή μας. Δεν έχω τίποτα άλλο. Αντέα. Εμένα δεν μου λέει ενδιαφέρει για την ΕΡΤ, αλλά θέλω να πάρω πάσα να δω τη Σοφία. Γιατί από αυτά που είπε βγαίνει κάτι άλλο. Και το οποίο με ενδιαφέρει. Το ότι στη διαβούλευση και από τα σχόλια των ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση, δεν τα λέω κανείς υπόψη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη διαβούλευση. Κατ' εξοχήν γινόταν παλιά. Οι διαβουλεύσεις και το Open Gov ήταν προσχηματικές 1000%. Και δυστυχώς το βλέπουμε να γίνει και τώρα. Έγινε και στο νομοσχέδιο για τις λήξεις πρώτες δημοσιοφιλές, όπου φορείς, άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι πήγαν και σχολιάσαν, δεν ελήφθη υπόψη τίποτα από αυτό. Και όχι μόνο δεν ελήφθη, αλλά ο βουλευτής από τη Μεσσηνία
προλόγησε το πετράκτορα, προλόγησε την ιδιαίτερη διάταξη στην Βουλή, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο στη διαβούλευση έδειξε ενθουσιώδης υποδοχής από τους φορείς. Το τελευταίο σχόλιο στη διαβούλευση εκείνη ήταν από ένα σύλλογο της Μεσσηνίας, του νομού του δηλαδή, που ήταν 100% δίδυμα. Εδώ δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, και όντως δεν είναι έτσι. Ας πούμε ότι ο κ. Πετράκου συγκεκριμένα δεν έκανε κάποια ιδιαίτερη. Ξέφυγε. Δεν πήγε, δεν είδε τη διαβούλευση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιος κοιτάει αυτή τη διαβούλευση. Και γιατί λέω αυτό, δεν το αφήνω στις διαβουλεύσεις, αλλά είναι εικόνα ενός ριζικού προβλήματος και που κατά την εκτίμησή μου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ότι στη μέθοδο με την οποία θέλει να αντιστρέψει αυτό το σύστημα που κρατάει τόσες δεκάδες χρόνια της δημόσιας διοίκησης, δεν έχει θέση και δεν έχει στόχευση και δεν έχει πλάνο για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το μηχανισμό. Και λέω το εξής, ότι αν σε επίπεδο κορυφαίων στελεχών, υπουργών, μπαίνουν άνθρωποι που έχουν πολιτική βούληση συγκεκριμένη, που υπαγορεύεται από τις προεκλογικές δεσμεύσεις ή από την ηγεία και την ιδεολογική τοποθέτηση της αριστεράς, στα αμέσως κατώτερα επίπεδα δεν έχει πειραχτεί τίποτα από τον μηχανισμό. Και δεν έχει πειραχτεί τίποτα διότι σε γενικούς γραμματείς, διευθυντές και προσταμένους διευθύνσεων, σε όλα τα υπουργεία οριζόντια, εκτός συγκεκριμένων υπουργών, δεν έχει πειραχτεί κανείς. Έρχονται λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που το νομοσχέδιο για τις 100, για τις πρώτες προσλήσεις και τις 100 όντως, ήταν καρβόν σχεδόν το νομοσχέδιο που είχε προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν φτιάξανε το νομοσχέδιο, ήρθε από κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες, ήρθε και συνέχισε. Και πολιτικοί ασκούν οι νόμοι τελικά, όχι οι προθέσεις. Λοιπόν, λέω τώρα, και έτσι ξεκινήσετε και τη συζήτησή σας, ότι είναι δραματικό αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα επειδή κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι χάσανε τη δουλειά τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που χάσανε τη δουλειά τους πλην των όσων τέθηκαν σε διαμεσιμότητα και παίρνουν το 65% του μισθού, δεν ήταν πάνω από 2.000-3.000. Μιλάμε την ίδια ώρα για 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, αυτό έστω και συμβολικά δεν μπορεί να το βάζει πλέον στον κόσμο πρώτο θέμα. Δεν είναι αυτό που μας κόβει τον κόσμο. Πώς μας πεινάει. Για τη δημόσια διοίκηση είναι οι ριζικές λύσεις. Και αν δεν θέλετε εσείς ριζικές λύσεις, τουλάχιστον πρέπει να έχετε ένα πλάνο. Γιατί μία-μία τις μάχες τις χάνετε. Παράδειγμα, μηχανικός και στο τεχνικό επιμελητήριο βγήκε προχθές πρόεδρος λόγω της ασυνεννοησίας όλων των άλλων παρατάξεων και κυρίως αριστεράς, βγήκε ο μνημονιακότερος που θα μπορούσε να βγει. Και αυτός είναι άνθρωπος κλειδί στο μηχανισμό και το πώς χαράει η πολιτική στη δημόσια διοίκηση. Ο αγώνας των εργαζομένων στην ΕΡΤ και όχι μόνο στην ΕΡΤ αλλά και σε όλους εκεί όπου έχουν μείνει είναι η ψυχή μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν με το τρανζιστεράκι μου αναζητούσα κάτι να ακούσω που να έχει αξία. Και αυτό που έπιανα εδώ στα Κίδρα ήταν η ΕΡΤ Όπερ. Κάπου στα FM και άλλο και την έκανα, αλλά δεν την έκανα. Να το πούμε έτσι, να την ναι. Λοιπόν, αυτό είναι η ψυχή μας. Είναι η ψυχή της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και αλίμονο αν αυτό το αφεβολήσουν. Νομίζω ότι αν έχουμε την εντύπωση ότι βγάλαμε μια κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση θα τα κάνει όλα καλά και ωραία, είναι λάθος. Χρειάζεται τη στήριξη, αλλά και την κριτική μας. Και από την άποψη αυτή, όσα ακούω εδώ, εγώ τα θεωρώ πολύ κρίσιμα. Μερικές φορές η κριτική μπορεί να είναι υπερβολική, αλλά είναι όμως πάρα πολύ κρίσιμη. Έχω όμως τη γνώμη ότι αν και τα μεγάλα καθορίζουν πράγματα, και τα μικρά καθορίζουν πράγματα. Δηλαδή δεν συμφωνώ μαζί σας με την άποψη, αν πάει καλά η Ελλάδα, θα πάνε καλά τα κύματα. Θα πάνε καλά, αλλά πόσο καλά εξαρτάται και από τα κύθρα. Επίσης, δεν επλήγησαν όλες οι περιοχές της Ελλάδος με τον ίδιο τρόπο από την κρίση. Υπήρξαν περιοχές που κράτησαν καλύτερα. Άρα, το να σκεφτόμαστε
το γενικότερο, αλλά να έχουμε στο μυαλό μας και εκεί που φτάνουν τα χέρια μας να βελτιώνουμε τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό. Και από αυτή τη συνάντηση και από τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε εδώ αυτές τις δύο μέρες, εγώ θα ήθελα να ακούσουμε και πράγματα που να σχετίζονται με το νησί. Επομένως, να πάρουμε μαζί μας πράγματα όπου να μπορέσουμε από τη δικιά μας σκοπιά, εγώ είμαι συνεργάτης της Ελένης Σταματάκη, να τα προωθήσουμε, να πιέσουμε, να αγωνιστούμε, να πετύχουμε να πράγματα. Μην καταστραφεί το περιβάλλον. Οι παραλίες που μας τις έχουν καταστρέψει τα παράνομα συμφέροντα. Προσπαθώ να μιλήσω με διακόπτου. Εμείς οι απλοί δεν πρέπει να μιλάμε, μόνο οι επιχειρηματίες έχουν τον λόγο. Εμείς πρέπει να το βουλώνουμε. Και πλαγίως μας το λένε, όλες οι παρανομίες γίνονται εδώ. Κατάφεραν να πάνε αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο, στο δικαστήριο να του ζητάνε λεφτά, ότι διαμαρτυρόμασταν. Όλη τη νύχτα με τη μουσική σφυρί και καρφί μέσα στα μαξιλάρι μας και να μας λένε σταματήστε και να μας κάνουν εκφοβιστικές αγωγές και μηνύσεις. Επειδή έχουν τα μέσα, δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν ό,τι θέλουν εδώ πέρα ως φαίνεται στα κίδυρα. Δημόσιος υπάλληλος είναι που έχει, που είχε την άδεια στον πατέρα του με άδεια στο χειροκομείο Κηφίρων. Έσχος! Για ποιο λόγο να μη ζήσω κι εγώ, αυτή τη στιγμή να έχω αυτή τη στεναχώρια και πρέπει σε δικαστήρια, να θυμάμαι τα στρατοδικεία που πεθάναμε. Για ποιο λόγο, επειδή έτυχε ο άντρας μου και έχει ένα σπίτι στην καλύτερη περιοχή που θέλουν να το κάνουμε κι αυτό, έτσι χάλια, ρε ζηλίκια, να το κάνουν όλη τη μικρή ωραία παραλία στο Διακόφτη, να την κάνουν μόνο για τα συμφέροντα. Για ποιο λόγο να μην μιλήσω. Αν είναι για την αλήθεια να πάω φυλακή, να πάω. Με δημοκρατική κυβέρνηση. Με παράνομη μεταβίβαση από γέροντα με άμυα, έχω στείλει στον Δήμο Καρτί ότι είναι άκυρη μεταβίβαση και με βράχνουν στα παλιά του στα παπούτσια. Ο κύριος Πρωτοψάλτης που μου λέγε, εγώ Μαρία μου τέτοια παρανομία δεν την κάνω. Και είχε κάνει μεταβίβαση. Και πού τα είδαμε, με εισαγγελικές παραγγελίες τα πήραμε τα χαρτιά. Και με πήρε και ο Λάζαρος Βέζος, ας μείνει εδώ στο μηνύσι να το αρνηθεί. Τρεις φορές πήγε από το δικαστήριο να μου πει να μου φέρει τον σύμβουλο της αναπτυξιακής να μας ζητήσει συγγνώμη, ο οποίος είπε τα έσχιστο στο δικαστήριο, έσχος, ντροπή για μας τους κηφίρους. Πρώτα εμείς πρέπει να γίνουμε άνθρωποι και μετά να ζητάμε από την κυβέρνηση να κάνει αυτά που θα έπρεπε εμείς να μην καλύπτουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για ποιο λόγο εγώ να πηγαίνω στα δικαστήρια. 4.000 ευρώ έχω πληρώσει στους δικηγόρους. Εάν δεν τα είχε ο άντρας μου θα μας παίρνανε το σπίτι. Για ποιο λόγο. Κανείς δεν μιλάει γιατί ο ένας βολεύεται με τον άλλον. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτά που συμβαίνουν στα κύφυρα. Θέλω να τα πάρετε τα χαρτιά αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να προστάσω όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το σπίτι μου είναι η οικιστική περιοχή. Λοιπόν, εδώ και μας λέει ότι το Διακόπτη είναι ένα πρωταφείο. Όλοι οι επιχειρηματίες σκοτώνονται μεταξύ τους εκεί πέρα, το καλοκαίρι. Ένα μαύρο χάλι είναι. Λοιπόν, εάν τυχόν δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση, να διακόψουμε εδώ την κουβέντα. Αύριο θα κάνει η περιοδία της η Σταματάκη, η Ελένη, στις δημόσιες υπηρεσίες και πιστεύω να γίνει σοφότερη στο πλαίσιο. Σας τα είπα με λίγα λόγια εγώ. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Η κριτική ήταν καλοδεχούμενη και από τον κύριο και από την κυρία. Και ελπίζω την επόμενη φορά να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.